Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για τους εκπροσώπους στο μέσο μαζικής ενημέρωσης που είναι εδώ. Και είμαι στο σπίτι μου, όπως μου είπα την άλλη φορά. Είναι το σπίτι του λαού. Δεν θυμίζει κάτι από την Κινέζικη Δημοκρατία. Το σπίτι του λαού εννοώ το σπίτι. Καθόλου. Της Δημοκρατίας. Της Δημοκρατίας. Έτσι, μπράβο, σας καλωσορίζουμε. Ιδιαίτερη χαρά. Δεύτερη φορά. Είναι μεγάλη τιμή για το επαρχείο μας. Ο Μάνος Κόνσολας, υπουργός τουρισμού. Το πλέον υπουργείο της κυβέρνησης που ασχολείται με τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Ο Μάνος Κόνσολας είναι ο υπουργός ο οποίος έχει δείξει τι πραγματικά κάνει σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διαβιούμε. Θα πρέπει να το πιστώσουμε και θα πρέπει να το πιστώσουν και άλλοι όσοι μας ακούν. Έκανε, συνεχίζει να κάνει και θα κάνει δουλειά στο Υπουργείο Τουρισμού. Εμείς νιώθουμε μία εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα για εμάς, για τους συμπολίτες μας, για τις επιχειρήσεις. Αν δεν υπήρχε ο συμπατριώτης μας, ο Μάνος Κόνσολας, ξέρετε πάρα πολύ καλά τα project τα οποία τρέχει αυτή τη στιγμή και κάποια από αυτά θα κουβεντιάσουμε και για τα νησιά μας, έτσι Υπουργέ, για την επαρχία μας, αλλά και βέβαια κάποια άλλα ενδιαφέροντα, ίσως έξω από τα ενδιαφέροντα του Υπουργείου Τουρισμού, όμως που ζητάμε τη βοήθειά του και τη συμπαράστασή του, την οποία πάντοτε μας την έδινε απλόχερα. Καλωσορίζω τον Υπουργό μας και του εύχομαι καλή διαμονή στο νησί μας. Ξέρω ότι θα καθίσει τρεις μέρες. Είναι πάρα πολύ καλές ημέρες για το νησί μας. Έχουμε τη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Θα χαρούμε να τον δούμε και εμείς και οι συμπολίτες μας στην εκκλησία του νησιού μας. Εμείς τον Αγίου Παντελεήμονα, ξέρετε, τον έχουμε σαν πολιούχο. Αλήθεια. Έτσι. Είναι σημαντικός Άγιος για μας και σας καλωσορίζουμε και πάλι. Ευχαριστώ. Εγώ επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, αγαπημένοι εκπρόσωποι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, από αυτό που ο κύριος Έπαρχος στην κατακλείδα του ευχήθηκε. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες, στις Παρασκευές, στους Παρασκευάδες, στον Παντελή, στην Παντελίτσα. Και χρόνια πολλά στην Κάλυμνο, στους Απανταχού Καλυμνίους, που αυτή την ώρα περνάνε και αυτοί δύσκολα μαζί με εμάς. Και ξέρω μέσα από την έγκριτη ματιά του καναλιού σας, μας βλέπω, μας ακούω. Θέλω να τους εκφράσω την απόλυτη συμπαράστασή μου. Ιδιαίτερα στην υπεροκειάνια ακτή, όπου εκεί τώρα κορυφώνεται η πανδημία. Δυστυχώς, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου φίλες, δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στον πλανήτη, αφού υπάρχει ο γιος ανάμεσά μας. Δεν βρέθηκε ακόμα το εμβόλιο και δεν βρέθηκε ακόμα το αντίδοτο. Γι' αυτό εύχομαι με την βοήθεια του Θεού, του Αγίου Παντελεήμονα, του Πολιούχου της Καλύμνου, να είμαστε του χρόνου όλοι εδώ γεροί και ζωντανοί, να σμίξουμε στην Καλύμνο. Στην Καλύμνο της ιστορίας, του πολιτισμού και των αξιών. Είμαι σήμερα εδώ στην έδρα του επαρχείου Καλύμνου Λέρουα, στην Παλαιάς και των υπόλοιπων νησιών του Βορείου Συγκροτήματος των Δωδεκανήσων, του οποίου ηγείται ένας εξαιρετικός Έλληνας. Ένας άνθρωπος που με αυταπάρνηση υπηρετεί αυτό το επαρχείο και θέλω δημόσια από την αρχή να του εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την δυνατότητα που μου δίνει να συνεργάζομαι μαζί του και να προωθώ τα θέματα πρώτα της Δωδεκανήσου και των νησιών. Νησιωτική πολιτική αυτή την περίοδο είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Λόγω της κρίσης και δεύτερον του χαρτοφυλακίου μου. Ο Μάνος Μουσουλής έχει ιδέες και τις μετουσιώνει με εφαρμοσμένες πολιτικές και με ένα σχέδιο που το δρομολογούμε στην Αθήνα. Αναχαιτίστηκε αυτή την περίοδο λόγω του ότι ο κορονοϊός μας άφησε να διαχειριζόμαστε μια πολύ δύσκολη κρίση, τη δυσκολότερη κρίση όλων των εποχών διαχρονικά. Τα τελευταία 70 χρόνια δεν έχουμε περάσει. Και εκεί που λέγαμε την πανδημία ήταν στο λεξιλόγιο μας μόνο στα αφηγήματα. Τώρα ζούμε ένα τρελό, ένα παράφρον όνειρο στην πραγματικότητα. Εύχομαι να ξεπεραστεί αυτή η ιστορία και να αφήσουμε μακρινά μας ένα όνειρο και να το αφηγούμαστε μόνο σε εμπειρία, μια εμπειρία που είναι μοναδική, γιατί ενώσαμε δυνάμεις, κοινωνία και κυβέρνηση και ξανααποκτήσαμε τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτών και κυβέρνησης, πολιτών και πολιτικών, γιατί αυτό που καταφέρει η χώρα ήταν ένα επίτευγμα που το οφείλουμε σε κάθε ένα Έλληνα και Ελληνίδα που ζει σε όλη την επικράτεια. Είμαστε η χώρα που συνεχίζουμε να εκπέμπουμε το μήνυμα της ασφαλούς χώρας και του ασφαλούς προορισμού. Η Κάλυμνος είναι ένας ασφαλές τουριστικός προορισμός και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς μου, να ευχηθώ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να είμαστε υγιείς και να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε ξανά επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ο τουριστικός προορισμός και στις καταδύσεις. 25 εκατομμύρια αυτοκαταδύτες από όλο τον κόσμο ζητούν να έρθουν στο Ανατολικό Αιγαίο, να έρθουν στην Κάλυμνο. Νομίζω σε συνδυασμό με τον ορειβατικό τουρισμό που δεν είχαμε την τύχη φέτος λόγω της πανδημίας,
να κάνουμε αυτό το παγκόσμιο φεστιβάλ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Και να έρθει ο Πρωθυπουργός να το εγγενιάσει όπως δεσμευθήκαμε. Προχωράμε και τα ζητήματα των εγκαταστάσεων σε αυτή την κατεύθυνση και θέτουμε σήμερα και στο τραπέζι μια πρόταση που ξεκίνησε ο κ. Μουσελής για τον αεροπορικό τουρισμό και την αξιοποίηση του αεροδρομίου και επίσης να προχωρήσουμε μπροστά και τον ιαματικό τουρισμό, βεβαίως, δηλαδή τον τουρισμό υγείας, και η Κάλυμνος να καλύψει όλο το φάσμα των προϊόντων και να μπορέσει να γίνει ισχυρός προορισμός, γιατί ταξίζει και θα μπορέσουμε να ανταποδώσουμε την αξία στην ιστορία της. Εγώ η αλήθεια είμαι περήφανος που είμαι νησιώτης βουλευτής Δωδεκανήσιος. Ξέρετε τη σχέση μου με την Κάλυμνο, την νηματολογική, την συναισθηματική, την κοινωνική. Όμως πάνω απ' όλα θέλω να είμαι χρήσιμος για την Κάλυμνο. Θα κρυθούμε την ώρα που πρέπει τους πολίτες. Εγώ για άλλη μια φορά εκφράζω γνωμοσύνη στους Καλλινίους, στις Καλλινίες που μου έδωσαν την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσω και πάλι στο Κοινοβούλιο. Θα είμαι μέχρι και την τελευταία μέρα πάντα εδώ. Είχα πει και εγώ όταν πρωτοήρθα στο επαρχείο και μάλιστα την ημέρα του αγιασμού ότι τίποτα να μην κάνουμε θα είναι καλό αν καταφέρουμε και τελειώσουμε το έργο που κοιτά. Σωστά. Απευθυνόμενος προς τον Δήμαρχο. Όλα αυτά που είπε ο Υπουργός είναι πράξεις για να κινηθεί η οικονομία, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αν δεν έχουμε όμως υγεία, τι να τα κάνουμε όλα αυτά. Έτσι. Για εμάς τους Καλλινίους είναι μείζον θέμα, όχι τα. Να πω κάτι που το γνωρίζω και μέσα από τη θέση μου ως έπαρχος, ήδη έχει ιδρυθεί ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων, ο ΦΟΣΔΑ, στον οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια και η Υπουργή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και οι Δήμαρχοι της Δωδεκανήσου. Άρα είναι θέματα τα οποία θα τα δει ο νέος φορέας πλέον, ο ΦΟΣΔΑ, και ευελπιστούμε στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών να τελειώνει και το θέμα με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την καύση εντός εισαγωγικών των απορριμμάτων, όχι μόνο για την Κάλυμνο, υπάρχουν και άλλα νησιά που το έχουν το θέμα, έτσι. Όμως εμείς το είναι πάρα πολύ εμφανές, το βλέπουμε μπροστά μας και ενδεχομένως εισπράττουμε και όλα αυτά τα οποία εκπέμπουν από εκεί, έτσι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε μία διαπαντός με αυτό το θέμα, είναι πρωτεύον θέμα. Όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με μία ποιότητα, καλή ποιότητα ζωής, όμως αυτό έχει να κάνει με την υγεία. Έτσι. Πρωτίστως η υγεία και μετά η ποιότητα ζωής.